Η καλύτερη designer πούδρα εκεί έξω, καθαρή πούδρα, κομψή elegant πούδρα, είμαι σίγουρη ότι ξέρετε για ποιο μιλάω. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου, το Vanya Perfumes, είναι ένα κανάλι που μιλάμε μόνο για αρώματα. Αν σας αρέσουν τα αρώματα και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, θα χαρώ πολύ και σας παρακαλώ πολύ για μια εγγραφή, καθώς να πατήσετε και το καμπανάκι να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ανεβάζω βίντεο σίγουρα κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή στις 12 το πρωί. Κάποιες φορές και στα μέσα της εβδομάδας κάποια μικρά βίντεο, shorts από unboxing, από καινούργια αρώματα που έρχονται στη συλλογή ή διάφορων θεμάτων. Μπορείτε επίση να με βρείτε και στο Instagram σε αυτόν εδώ το λογαριασμό. Είμαστε και εκεί μια πολύ πολύ όμορφη παρέα που μιλάμε μόνο για αρώματα και ανεβάζω και εκεί συχνά κριτικέ, διάφορε δοκιμέ, αποδείγματα κτλ. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για πούδρε. Συγχωρήστε τη φωνή μου, είμαι ακόμα λίγο Ευτυχώ έχω απόλυτη, απόλυτη αδεινόσφρησή μου. Ε... Βίντεο για πούδρε. Νομίζω να λαμβάνω καθημερινά και ένα μήνυμα που μου ζητάτε για να κάνω ένα βίντεο με πούδρε. Ε, το καταλαβαίνω που τι αγαπάτε, τι αγαπώ και εγώ πάρα πάρα πολύ. Και στο σημερινό βίντεο θα δούμε πούδρες ε, unisex, γυναικείες, θα δούμε designer, niche, ε, οικονομικές, ακριβές. Θα έχει από όλα από όλα το, το βίντεο, οπότε κάντε καφεδάκι γιατί θα είναι ένα μεγάλο βίντεο. Ε, αναγκαστικά, θα προσπαθήσω να όσο πιο σύντομο μπορώ, αλλά θα είναι ένα μεγάλο βίντεο. Και εδώ θέλω να σας πω ότι κάποιες φορές μου στέλνετε ε, ε, μηνύματα και μου λέτε ότι κάποια αρώματα βγαίνουν Σα μυρίζουν κάπω πουδρέ, ενώ δεν έχουν μέσα ήριδα. Ε, οι βασικέ νότε για να είναι ένα άρωμα πουδρέ, να χαρακτηριστεί ένα άρωμα πουδρέ και να βγάζει την, την πούδρα, είναι σίγουρα οι νότε σε πούδρα, είναι σίγουρα η ήριδα, ε, η ρίζα ήριδα, ε, οι βιολέτε είναι πούδρα, το ηλιοτρόπιο. Ε, ωστόσο, πολλέ φορέ κάποια αρώματα καταλήγουν να, να, να μυρίζουν πουδρέ. Ε, Χωρίς απαραίτητα να υπάρχει μια συγκεκριμένη νότα, μπορεί να είναι ο ε, από διάφορες νότες. Πολλές φορές ε, το κεχριμπάρι καταλήγει να μυρίζει κάπως πουδρέ ή κάποια άνθη όπως το άνθος πορτοκαλιού. Ο μόσχος καταλήγει πολλές φορές σε ένα όρμα να το κάνει πουδρέ. Ε, οπότε στην ουσία αυτό που, που μυρίζουμε... Ε, μπορεί να μην φαίνεται απαραίτητα στις, στις νότες και να έχει να κάνει με το συνδυασμό. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είναι απαραίτητο να δείτε ήρδα για να χαρακτηρίσετε κάποιο άρωμα που δρέ. Σας το λέω γιατί έχω και εγώ στις, σήμερα να σας δείξω κάποια τέτοια αρώματα. Και δεν θα πω άλλα. Ετοιμαστείτε γιατί ξεκινά. Θα ξεκινήσω με ένα άρωμα το οποίο όταν βγήκε κάποιοι το αγάπησαν, κάποιοι το μίσησαν. Αναφέρομαι στο καινούριο Miss Dior του 2021. Είναι... Ε, πολύ ιδιαίτερο γιατί διαφέρει πολύ από τα υπόλοιπα αρώματα της ε, Miss Dior, δεν έχει καμία σχέση με τη Miss Dior του 2017. Είναι πολύ πολύ ε, γλυκό φλωράλ με τριαντάφυλλο για είναι και λίγο φρουτόδε γιατί έχει μέσα κοχύρο χυροδάκινο το οποίο το μυρίζουμε. Είναι ε, πολύ πολύ ε, γλυκιά βανίλια γιατί έχει μέσα και το σπόρο τόγκα, αλλά έχει και την ήριδα που από την αρχή το κάνει έτσι λίγο πουδρένιο. Είναι, το έχω ξαναπεί, μου θυμίζει πάρα πάρα πολύ το Μόγγιου το χωρί χωρίς την Λεβάντα. Ε, με αυτό το Miss Dior το καινούργιο του 2021 έχω αρχίσει να πιστεύω ότι πλέον θέλουν την ε, Miss Dior να απευθύνεται σε πιο νεαρές ηλικίες. Ε, είναι ένα όρμα που το βλέπω πιο εύκολα σε μια νεαρή κοπέλα. Ε, η διάρκεια του και η έντασή του είναι μέτρια. Ε, δεν έχει καμία σχέση με το 17 που θεωρώ ότι έχει αρκετά καλύτερη διάρκεια και ένταση, ωστόσο είναι ένα απαλό φλωράλ ε, βανίλια με σπόρο τόνκα πουδρένιο άρωμα. Ένα άρωμα από τα Ζάρα, είναι το MSK 004 κάθετος NTL. Ε, ε, έχω ξαναμιλήσει για το συγκεκριμένο. Είναι γνωστό που είναι ντούπε του Iris Draget από Μεζόν Λανκκόμπ. Μυρίζει πουδρένια κουφέτα με μόσχο και πατσουλή. Είναι πραγματικά σαν να πιάνετε, δεν έχει τύχει πολλές φορές να πάτε σε κάποιο γάμο σε κάποια βάφτιση και να κρατάτε την ποπονιέρα στα χέρια σας και να, να αρχίσουν να λιώνουν τα, τα κουφέτα στο χέρι σας και μετά να μυρίζετε το χέρι σας και να μυρίζετε αυτό το, 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 το ωραίο, το γλυκό, το, το πουδρένιο το κουφέτο. Αυτό ακριβώς μυρίζει αυτό εδώ το άρωμα. Ε, η διάρκεια του και η έντασή του είναι μέτρια. Βέβαια δεν με απασχολεί καθόλου γιατί σα έχω ξαναπεί ότι αυτά είναι πάρα πάρα πολύ οικονομικά. Στα 15 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, τα 80 ml. Είναι απίστευτο, απίστευτο ωραίο για, για ύπνο. Το βοράω πάρα πολύ συχνά όταν, θέλω, όταν κάνω μπάνιο πολύ αργά το βράδυ και θέλω να, να βάλω κάτι έτσι απαλό, πουδρένιο, καθαρό ε, και να πάω να, να ανακοιμηθώ. Πάρα πάρα πολύ ωραίο ιδιαίτερο άρωμα και να σας πω εδώ ότι Ειδικά η νότα για τα, τα κουφέτα είναι σπάνια στα αρώματα. Οπότε φανταστείτε πουθρένια κουφέτα, πόσο όμορφο είναι. Θα συνεχίσω με ένα άρωμα από Νασίζο Ροντρίγκε. Δεν γίνεται να μιλήσουμε για πούδρες και να μην αναφέρουμε Νασίζο Ροντρίγκε. Ωστόσο, δεν θέλω να μιλήσω για αρώματα που, έχουμε, που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε συνέχεια στα αρώματα πούδρα. Ούτε για το Πουδρέ, το είχα μου τελείωσε. Για κάποιο λόγο δεν είχα την ανάγκη να το ξαναπάρω και δεν μου λείπει, να σα είμαι ειλικρινή. Είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι λίγο παραφορεμένο, πολυφορεμένο, συγγνώμη, και γι' αυτό ίσω δεν έχω νιώσει την ανάγκη να το ξαναπάρω. Δεν θα σα πω ούτε για το ε, Pure Mask, το οποίο το είχα και αυτό μου τελείωσε. Αυτό βέβαια μου λείπει. σω το ξαναπάρω. Αναφέρομαι στο λευκό μπουκάλι. Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να μιλήσω για τα πιο. Θα σα μιλήσω μάλλον για ένα από τα πιο καινούρια αρώματα. Mask Noir. Ξέρω ήδη, μου έχετε στείλει πολλέ κοπέλε μήνυμα ότι το, το αγαπάτε και το καταλαβαίνω, το αγαπώ κι εγώ πολύ. Ε, να σας πω ότι θα μπορούσα να το είχα δείξει και σε κάποια άλλα βίντεο, αλλά θα σας πω γιατί δεν το είχα δείξει. Το είχα πάρει ε, όταν βγήκε, μου άρεσε. Το είχα βρει σε ένα σετ, το είχα πάρει σε 50ml και το τελείωσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και είναι από αυτά τα αρώματα που λε: Το τελείωσα να πολύ γρήγορα. Αλλά εντάξει, με την πρώτη ευκαιρία θα το ξαναπάρω. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άργησα τόσο πολύ καιρό να το ξαναπάρω. Βέβαια, το καλό είναι ότι το σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να το πάρω σε 50ml, αλλά σε 100ml και ήδη έχω χρησιμοποιήσει αρκετό είναι ε, άρωμα καθαριότητας, αλλά έχει μέσα το, το δαμάσκηνο, έχει δαμάσκηνο, έχει ηλιοτρόπιο, έχει ε, καστόρι, μυρίζει ε, γλυκό φρούτο από το δαμάσκηνο, είναι έντονο το, το δαμάσκηνο καθ' τη διάρκεια που θα το φοράμε και θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ ιδιαίτερη νότα, πάρα πολύ όμορφη νότα και με το ηλιοτρόπιο είναι πουδρένιο, αλλά ταυτόχρονα αυτός ο συνδυασμό κάτι... Ε, καθαρό, κάτι ναι μεν πουδρένιο, αλλά σαν να έχετε κάνει πριν, πριν μπάνιο με, το, με ένα από τα πιο ακριβά αφρόλουτρα, αν μπορώ να το πω έτσι, το οποίο έχει γεύση ε, δαμάσκηνο. Είναι ωραίο, σι, κομψό, ε, η έντασή του είναι μέτρια, θα το ήθελα λίγο πιο, πιο δυνατό έτσι να... Να τραβάει λίγο τα βλέμματα, ωστόσο είναι ένα από τα αρώματα το οποίο θα, αντιλα... θα αντιλαμβάνονται ότι άλλοι όταν θα έρθουν λίγο πιο κοντά σε εσά. η διάρκεια του είναι καλή, είναι απίστευτο για όλο το χρόνο, θα είναι πάρα πολύ ωραίο άρωμα υπογραφή, για όλες τις ηλικίε, πρωινά το φοράω συνήθω ή και για τον ύπνο και αυτό έτσι είναι πολύ ωραίο χαλαρωτικό, πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο άρωμα και εννοείται ότι εντάξει τι να πάει στραβά με ένα και πούδρες. Ένα άρωμα που έχω μιλήσει αρκετά τελευταία, Iris Violet, Alexander J. Είναι τόσο όμορφα ισορροπημένα τα φρούτα και η πούδρα. Είναι φρουτόδη πούδρα. Είναι... Έχει και λίγο τριαντάφυλλο και, και γιασεμί και κασμίρ και, και στη βάση. Αλλά κυρίως είναι πολλά πολλά φρούτα πασπαλισμένα με, με πούδρα. Είναι πάρα πολύ ωραία με ε, ναι, μπορώ να το δω περισσότερο σαν νεαρέ κοπέλε, αλλά σίγουρα μπορεί να φορεθεί από όλε τι ηλικίε. Έχει μια, μια, κομψότητα. Είναι φίνο, είναι αέρινο άρωμα. Έχει πολύ καλή διάρκεια και ένταση. Κάτι που δεν περίμενα όταν διάβασα φρούτα, πούδρα, έτσι, ήριδα και. Λέω θα είναι ελαφρύ μετά από 3-4 ώρε. Και όμω, όχι, δεν κρατάει 3-4 ώρε. Κρατάει 6-7 ώρε σίγουρα. Και είναι ένα άρωμα το οποίο το φοράω και ενώ είναι πουδρένιο, το αισθάνομαι, το μυρίζω καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. σω βοηθάνε τα φρούτα σε αυτό. Πάρα πάρα πολύ ωραίο άρωμα, νη άρωμα. Είναι τέλειο στην απλότητά του. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το μυρίσετε και θα πείτε είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναμυρίσει ποτέ. Αλλά δεν έχω ξαναμυρίσει τόσο ισορροπημένα φρούτα με πούδρα προσωπικά. σω γι' αυτό το έχω αγαπήσει και κυρίω γιατί όπω σα είπα έχει και πολύ, πολύ καλή διάρκεια και ένταση. Κάτι που δεν περιμένω όταν βλέπω ένα άρωμα με φρούτα και πούδρα, ε, δεν νομίζω να, το, να πάει κάτι στραβά. Να το δοκιμάσετε έστω και για τη φλή αγορά να το πάρετε και να πάει κάτι στραβά με αυτήν την φρουτένια πούδρα. Ένα άρωμα που αν παρακολουθείτε το κανάλι μου ξέρετε ότι αγαπώ πάρα 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 πολύ σαφάνα παχφάντα μαγλή είναι από τα καλύτερα αρώματα με άνθος πορτοκαλιού και βανίλια. Ε, είναι γλυκό τόσο όσο έχει και ηλάν κιλάν και ήριδα. Δηλαδή ανοίγει τόσο ωραία με το άνθος πορτοκαλιού και τη βανίλια ε, και μετά στο δέρμα αφήνει λίγο πουδρένια αίσθηση του, 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 πορτοκαλιού μένει και η βανίλια γλυκιά αλλά όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο πουδρένιο αυτό το άρωμα μου μυρίζει αθότητα είναι πάρα πάρα πολύ καλό σε διάρκεια σε ένταση είναι μέτρη είναι ένα άρωμα το οποίο στέκεται ε, σε ένταση και προβολή, γιατί είναι ένα άρωμα το οποίο στέκεται κοντά στο δέρμα. Ε, απίστευτο άρωμα για όλες τις ηλικίε, για όλο το χρόνο, σίγουρα ένα ιδανικό άρωμα υπογραφής. Ε, είναι... Αθότητα, αυτό το, το άνθρωπο πρωτοκαλιού με, με, τη βανίλια μαζί και είναι γλυκό, αλλά ούτε πολύ, αλλά ούτε ελάχιστο. Είναι ακριβώ εκεί που πρέπει γλυκό και μου αρέσει διότι ενώ λατρεύω το άνθρωπο πρωτοκαλιού, συνήθω τα αρώματα με άνθρωπο πρωτοκαλιού καταλήγουν κάπω σαπουνένια σαν αρώματα καθαριότητας, αλλά αυτό δεν είναι έτσι. Μένει, μένει μέχρι το τέλος αυτό. Πουδρένιο μεν, αλλά γλυκό άνθος πορτοκαλιού με, με, με βανίλια. Δεν γίνεται καθόλου σαπουνένιο και δενει τόσο τόσο όμορφα με το δέρμα. Πραγματικά από τα καλύτερα πουδρένια αρώματα με άνθος πορτοκαλιού και από τα καλύτερα από παχφάντα μαγλή. Ένα πουδρένιο. Είναι πουδρένια βανίλια. Η αιτία σε αυτού του αρώματος ήταν ένας μεγάλο έρωτας. Είναι ένα άρωμα designer που ωστόσο για εμένα είναι ένα άρωμα που θέλω να έχω για μια ζωή. Άρωμα πραγματικά που δεν θα λείπει ποτέ από το κοντάρ μου. Salima ο Eau de toilette, από όλη τη σειρά γιατί υπάρχει και το De και έχουν, και έχουν και κάποια φλάνκερς. Το Eau de toilette, για μένα είναι το top top top. Είναι Λοιπόν, ανοίγει με, με περγαμόντο, έχει αυτή την απαλή οξύτητα από το περγαμόντο και μετά έρχεται μπροστά αυτή η ωραία, η μαγική, η πουδρένια, η βανίλια μαζί με το σπόρο τόνκα και είναι και ελαφρός φλωράλ κάπως από πίσω γιατί έχει και γιασεμί και τριαντάφυλλο αλλά είναι τόσο φίνο, κομψό, τόσο ωραία κρεμόδις σε βανίλια που μόλις ακουμπήσει με το δέρμα και γίνεται αυτή η μίξη με το, το δικό μας το DNA, ε, τότε είναι που ξεκινάει και αρχίζει να στεγνώνει και γίνεται πουδρένιο. Έχει, έχει την ε, ήρυδα που το βοηθάει, είναι ένα άρωμα που, που λατρεύω, το έχω πει πολλές φορές, είναι η top designer βανίλια για μένα. Είναι sick, είναι elegant, είναι άρωμα, είναι ένα άρωμα που δεν είναι για νεαρές, για πολύ νεαρές κοπέλες. είναι ένα όρμα που θέλει λίγο να προσέχεις και το dress code όταν θα το φορέσεις, θέλει έτσι κάτι το, το κομψό. Είναι... Το λατρεύω, είναι ένα όρμα το οποίο θέλω να φοράω και καθημερινά και κάπου επίσημα αν πάω. Είναι τόσο όμορφη βανίλια, πουδρένια, δεν, δεν, ξέρω πώς να το περιγράψω, πρέπει να το μυρίσετε. Και έχω πει πολλές φορές την αγάπη μου για το, για το, την έχω δείξει για το Σάλιμαρ και μου έχετε στείλει πολλές, πολλές φαϊκοπέλες ότι έχετε δοκιμάσει το ντεπαχθό και ότι σας φάνηκε πολύ vintage, πολύ έντονο, πολύ πουδρένιο και σας έχω πει δώστε μια ευκαιρία στο ντετουαλέτ και μου έχετε στείλει όλες μήνυμα και μου έχετε πει ναι, όντως φαίνεται η διαφορά ανάμεσα στο ντεπαχθό και στο ντετουαλέτ. Καμιά φορά δεν είναι απλά η ένταση που διαφέρει, αλλάζουν και οι νότες, οι, οι ακόμη. Στις, στις νότες από το οντεπαχφάν στο οντετουαλέτ και εδώ υπάρχει ουσιαστική διαφορά από το οντεπαχφάν αυτό είναι πιο θηλυκό, πιο, πιο γυναικείο ε, άρωμα σε σχέση με το οντεπαχφάν το λατρεύω το λατρεύω, ναι είναι λίγο vintage αλλά είναι η μοντέρνα εκδοχή του vintage δηλαδή αν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω vintage θα χαρακτήριζα το οντεπαχφάν το οντετουαλέτ το θεωρώ ότι είναι πιο μοντέρνο πιο και απλά πρέπει να το δοκιμάσετε Πουδρένια, κρεμμόδη γλυκιά βανίλια. Αυτό το άρωμα φωνάζω εδώ και καιρό ότι δεν είναι αντρικό, είναι unisex και πόσο χαίρομαι που κάποιο το δοκιμάστηκε και μου είπατε ότι και εσείς πιστεύετε το ίδιο. Dior Intense. Mm. Δεν γίνεται αυτό το άρωμα να μην το φοράμε κι εμείς οι γυναίκες. Παιδιά δεν θα το αφήσουμε στους άντρες, πραγματικά είναι, είναι unisex, είναι εκπληκτικό, είναι γλυκιά ήριδα, με ελαφρώς γλυκιά, γιατί είναι γλυκιά και κρεμώδη και είναι ελαφρώς ξυλώδης, έχει μέσα κέντρο, βετιβέρ, αλλά κατά βάση είναι από τις πιο κρεμώδει ήριδες που, που θα βρείτε εκεί έξω. Ε, μ' αρέσει πολύ περισσότερο κρύες μέρες, έτσι χειμώνα, είναι... θα ήταν τέλειο για αρμα υπογραφής, σίγουρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να το φορέσουν νεαρές κοπέλες, αλλά είναι τόσο, τόσο όμορφο και είναι ένα όρμα το οποίο πλέκεται πολύ ωραία με το, με το, δέρμα, δέρμα μας και έρχεται ουσιαστικά και, και πλέκεται γιατί έχω δει ότι μυρίζει διαφορετικά σε μένα, διαφορετικά στο σύζυγό μου αλλά πραγματικά είναι από τις ήρδες που είναι χαμελέοντας κατά την άποψή μου γιατί έρχεται και δένει τόσο ωραία και είναι πραγματικά παλό, κρεμόδες και αν σας αρέσει η ήρδα θα είναι πολύ πολύ κρίμα αν δεν του δώσετε μια ευκαιρία επειδή απλά είναι στη, στο ανδρικό κομμάτι. Είναι εκπληκτικό. Μ' αρέσει όλη η σειρά Dior Homme, αλλά ειδικά το Intense. Ε, το λατρεύω. Ελπίζω να μην τα ακούει άντρας γιατί το παίρνουν πάρα πάρα πολύ συχνά. Dama Bianca Zezo. Πουδρένια βανίλια, αλλά και φρουτόδης. Υπάρχει κουμκουά, το οποίο το μυρίζουμε από την αρχή και καθ' όλη τη διάρκεια που θα το φοράμε. Είναι φλωρά, έχει μέσα για έχει πασχαλιά, έχει βιολέτα. Τόσο ωραία, θηλυκιά αέρινη σικ βανίλια για όλο το χρόνο, για όλες τις ηλικίε. Θεωρώ ότι τις ζεστές μέρες θα, 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 δείχνει ακόμα πιο ωραία γιατί πάντα το καλοκαίρι αναζητάμε μια, μια ωραία αέρινη βανίλια και συνήθω όλες είναι βαριές. Αυτή είναι αέρινη, απαλή η βανίλια, είναι σαν σύννεφο γύρω μας, δεν είναι αρκετά γλυκιά, είναι τόσο όσο βοηθάει και το κουμκουάτ, η φρουτόδης πλευρά. Τόσο ωραία, τόσο τόσο ωραία θηλυκή. Και γλυκιά, βανίλια. Έχω μιλήσει πολλέ φορέ για το συγκεκριμένο, δεν θέλω να σα κουράσω. Ε, ξέρω ότι το αγαπάτε πολλέ. Η διάρκεια τη είναι καλή. Ε, το μόνο που με στεναχωρεί λίγο με το Tami Bianca είναι ότι είναι ένα όρμα το οποίο στεκεται κοντά στο δέρμα. Ωστόσο, σα έχω δείξει και ένα layering που χρησιμοποιώ. Ε, θα σα βάλω εδώ την φωτογραφία με το Brazilian Crush, το Chai Rosa 40 και το βοηθάει και στην έντασή του. Ε, πάρα Πάρα πολύ ωραίο γλυκιά πουδρένια βανίλια με το κουμκουάτ. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι πολύ safe για, για τη φλή αγορά, αν σας αρέσει η φρουτόδηση η βανίλια με την πούδρα. Και πιστέψτε με, το κουμκουάτ κάνει τη διαφορά σε αυτό το συγκεκριμένο άρωμα. Μία πούδρα που λατρεύω, πραγματικά λατρεύω, αλλά σε καμία περίπτωση το λέω από την αρχή, δεν είναι για τη φλή αγορά. Χαμπανίτα Μόλιναρτ. Είναι πολύ πολύ ιδιαίτερη πούδρα. Είναι βαριά, vintage πούδρα. Έχει μαστίχα από το άνοιγμα τη. Τη τι μυρίζουμε, την, αντιλαμβανόμαστε τη, τη μαστίχα. Είναι ελαφρώ ξυλόδη. Έχει βετιβέρ, κέντρο, σανταλόξυλο. Αλλά έχει και, και, και χρυμπάρι. Έχει. Έχει μιμόζα, έχει γεσεμί. Ε, είναι ένα άρωμα μυστήριο, μυστηριώδης, είναι, δεν είναι για νεαρές ηλικίε, είναι για πιο και για μεγαλύτερε ηλικίε, για, για και για και ακόμη μεγαλύτερε ηλικίε. Είναι ένα άρωμα που δεν αναζητώ συχνά, γιατί είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Ε, είναι χειμερινό. Δεν είναι. Είναι πολύ πολύπλοκο. Δεν είναι. Δεν ξέρω πώ να το περιγράψω, γιατί είναι πούδρα, ξυλόδη πούδρα. Έχει και τη μαστίχα. Έχει και το κεχριμπάρι και το γιασεμί. Είναι και η μιμόζα που ξέρετε ότι είναι πολύ χαρακτηριστική στα αρώματα. Πολύ πολύ ιδιαίτερο άρωμα, έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια και ένταση. Ε, σας είπα χειμερινό άρωμα. Ε, είναι μια πολύ πολύ vintage πούδρα, μου θυμίζει κάτι από τα παλιά, όταν τη μυρίζω μου έρχονται έτσι στις μνήμες από ασπρόμαυρες ταινίε. Ωστόσο, αν είστε λάτρης της πούδρας, ε, πρέπει να τη δοκιμάσετε, γιατί διαφέρει από... Πολλέ πούδρε. Είναι ξεχωριστή, είναι ιδιαίτερη. Είναι η, η, η πούδρα από μόλιναρτ, είναι η πούδρα από χαμπανίτα. Είναι ένα άρωμα χρόνων που έχει αντέξει και αυτό το χρόνο, ε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ωστόσο, βλέπω πολύ κόσμο να το αγαπάει, ακριβώ γι' αυτό για την ιδιαιτερότητά του και έχω διαβάσει πολύ, πολύ κόσμο και στο Instagram να λέει ότι ε, στην αρχή είπα oh, πολύ βαρύ, too much, για πολύ μεγάλες ηλικίε. Και για κάποιο λόγο είναι ένα άρωμα το οποίο όσο το φοράτε θα το αγαπάτε ακόμα και περισσότερο. Είναι ένα άρωμα που όσο το, το φοράω το εκτιμώ ε, όλο και περισσότερο. Είναι πολύ πολύ ιδιαίτερη η πούδρα. Σίγουρα δεν είναι ένα άρωμα για όλους. Κανέλο δεν είναι για τη φλή αγορά. Αλλά πιστέψτε με αξίζει οπωσδήποτε τη δοκιμή. Πολύ πολύ ιδιαίτερη πούδρα που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε. Ένα άρωμα πολύ πολύ γνωστό. Love Don't Be Shy από Killian. Είναι Πολύ πολύ γλυκό, κολόδεσε σιρόπι γλυκό τόσο πολύ, ε, άνθος πορτοκαλιού με νερολί, ε, ζαχαρωτό μαρσμέλο, βανίλια, καραμέλα. Έχει όμως και ήριδα ε, Στην αρχή που θα το ψεκάσουμε όλα αυτά που σας είπα, αλλά όσο περνάει η ώρα στο δέρμα γίνεται πουδρένιο και μυρίζει όπως ε, όταν ανοίγουμε μια σακούλα με, με ζαχαρωτά. Αυτά τα, τα ωραία, τα μαλακά, τα φράτα, τα, τα marshmallow που μα έχετε, κάτι γλυκό πουδρένιο στην οσφ... Αυτό. Αυτό ακριβώς. Γλυκά, πουδρένια, marshmallow, μαζί με άνθος πορτοκαλιού, βανίλια. Είναι ένα άρωμα που αγαπώ πολύ σαν άρωμα, αλλά δυστυχώ ε, δεν έχει καθόλου καλή διάρκεια, δεν έχει καθόλου καλή ένταση. Το έχω ξαναπεί πολλές, πολλές φορές, Ωστόσο, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω ότι είναι πολύ ωραίο σαν άρωμα. Δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω ότι γίνεται πουδρένιο. Ε, αφού αρχίζει να, να στεγνώνει και σε ποιον δεν αρέσουν τα, τα πουδρένια ζαχαρωτά. Ένα άρωμα που η αλήθεια είναι πως λατρεύω, λατρεύω γιατί είναι ένα άρωμα beast. Κύρκη τη Γιάννα Τερέντζη. Τα περισσότερα άρωματα από τη Γιάννα Τερέντζη είναι έτσι beast, είναι πάρα πάρα πολύ δυνατά, είναι extrait de parfum. Είναι μία έκρηξη φρούτων. Είναι Κυρίως ε, είναι έντονο το το φρούτο του του πάθους, το passion fruit, ε, από το άνοιγμα του κιόλας, αλλά μυρίζουμε και ροδάκινο και, και βατόμουρα. Στην καρδιά του υπάρχει η κρίνο τη κοιλάδα. και αφού το φορέσουμε και αρχίζει να στεγνώνει, στη βάση αρχίζει να μυρίζει η ωραία η βανίλια με το σανταλόξυλο και το πατσουλί και ηλιοτρόπιο. Δεν ξέρω πώς γίνεται και αφού στεγνώσει μυρίζει βανίλια με τόσο έντονα φρούτα και passion fruit που είναι και βατόμουρα που είναι πολύ έντονα φρούτα και αρχίζει και γίνεται και λίγο πουδρένιο μαζί με το με, με, και με λίγο σανδαλόξυλο. Είναι, είναι unisex καταρχήν, είναι ένα άρωμα beast, είναι ένα άρωμα ιδανικό για όλο το χρόνο, πιστεύω πιο ζεστές μέρες θα είναι ακόμα καλύτερο γιατί είναι τόσο έντονα τα, τα φρούτα που νομίζω φρούτα και καλοκαίρι ταιριάζουν τέλεια μαζί, κάνει και αυτό το λίγο πουδρένιο, ε, πραγματικά τέλειο για όλες τις ηλικίε. Ε, φρούτα, πούδρα, βανίλια, ε, σανδαλόξυλο και beast. Πραγματικά σας μιλάω για μια διάρκεια σίγουρα 8 με 10 ώρες για το δέρμα. Φανταστείτε τώρα στα ρούχα ακόμη περισσότερο. Ένα άρωμα που πραγματικά αγαπώ, λατρεύω. Ε, δεν θα το σύστηνα για τη φλή αγορά, όσο και αν το λατρεύω, γιατί είναι πολύ πολύ έντονο, έντονα τα φρούτα από την αρχή και καθ' τη διάρκεια που θα το φοράμε, αλλά το αγαπώ, το αγαπώ πραγματικά. Η καλύτερη designer πούδρα εκεί έξω, καθαρή πούδρα, σηκομψή, elegant πούδρα, είμαι σίγουρη ότι ξέρετε για ποιο μιλάω, Chanel νούμερο 5, το λατρεύω, έχω τελειώσει άπειρα που καλύπτουν 100ml, αυτό είναι το 200ml και ήδη έχω χρησιμοποιήσει πολύ. Το λατρεύω. Αυτό το άρωμα θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Ξέρω ότι είναι ένα άρωμα που ή θα το αγαπάνε ή θα, θα το ζηχαίνονται, αλλά ξέρω και ο κοπέλε που το έχουν δοκιμάσει σε νεαρή ηλικία το ζηχαίνόντουσαν, και όσο περνούσαν τα χρόνια και μεγαλώνουμε, το δοκιμάζουμε και το ερωτευόμαστε. Εγώ είναι ένα άρωμα που ερωτεύτηκα την πρώτη στιγμή που το μύρισα. Είναι καθαρό από τι αλδεοίδε. Έχει τη φλωρά του πλευρά, έχει λίγο τριαντάφιλο για σεμί. Έχει βανίλια, έχει σανδαλόξυλο. Έχει βρία, είναι sick, κομψό, είναι all time classic. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αντέξει τόσο πολύ στο χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι ε, έχουν, εκατο, έχουν πουληθεί εκατομμύρια μπουκάλια από το Chanel νούμερο 5. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και πριν λίγο βγήκε πάλι συλλεκτική έκδοση για το Chanel νούμερο 5. Ε, είναι ένα άρωμα που λατρεύω, λατρεύω. Δεν υπάρχει άλλη πούδρα σαν την σανέλ. Μόνο η σανέλ ξέρει να φτιάχνει πούδρα σαν το νούμερο 5. Δεν πρόκειται να βρείτε καμία άλλη πούδρα εκεί έξω που να του μοιάζει, ούτε designer, ούτε νης, ούτε τίποτα. Ε, ακόμη και αν σας φαίνεται too much, δυνατό, παρακαλώ δοκιμάστε το Chanel νούμερο 5 Low. Είναι η πιο ελαφριά και πιο μοντέρνα έκδοση, ε, αλλά κατά βάση είναι η ίδια η πούδρα, η Chanel νούμερο 5, η συγκεκριμένη χαρακτηριστική πούδρα, που είναι επιτομή, επιτομή της θηλυκότητας, της γυναικείας κομψότητας. Είναι ένα όρμα που θέλει και αυτό προσοχή με τον dress code, πρέπει να φορέσει κάτι κομψό, so sick και είναι ένα όρμα το οποίο ακόμα και αν δεν φοράω τακούνια, όταν το φοράω νιώθω ότι περπατάω πάνω σε τακούνια. Άλλο ένα όρμα πούδρας που λατρεύω, λατρεύω από γιουγλά, ανσολάνς. Ε, μ' αρέσει και το ντε παχφά, αλλά το ντε για μένα είναι θεϊκό. Θεϊκό! Λοιπόν, βιολέτα, ήριδα κόκκινα μούρα, άνθη πορτοκαλιάς, Παναγία μου, τόσο όμορφο, τόσο θηλυκό, αυτό το άρωμα μου μυρίζει αθότητα. πραγματικά όπου το μυρίζω, ε, είναι σαν να είμαι πάνω σε ωραία σύννεφα, μυρίζει καραμελωμένες, ζαχαρωμένες βιολέτες, με κόκκινα μούρα, ε, ε, αλλά όλο αυτό σκεφτείτε το πουδρένιο, είναι ένα άρωμα που το λατρεύουν, το λατρεύουν τα παιδιά μου, το, οπότε το φοράω. Θυμίζει και βρισκοπλημένα σεντόνια, αλλά όχι με τη σαπουνένια του πλευρά. Σαν να έχετε βάλει το, το μαλακτικό των ονείρων σας μαζί με άνθρωπο πορτοκαλιού και, και βιολέτες. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό, είναι η πούδρα από Ancelin's Guerlain. Δεν έχω μίληση κάτι όμοιο και με αυτό. Όσο ξεχωριστό είναι για μένα το Chanel 5 η πούδρα από Chanel το νούμερο 5 τόσο ξεχωριστό είναι και η πούδρα από Encholange. Να σας πω ότι αυτά είναι τα παλιά μπουκάλια με, τις, με αυτά που είναι σαν μελισσούλες επάνω ε, πλέον υπάρχουν, δεν έχουν σταματήσει αν δεν τα βρείτε. Έχουν αλλάξει τα μπουκάλια, θα σα βάλω εδώ τα καινούργια μπουκάλια. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίο και το Είναι λίγο πιο έντονη η βιολέτα, αλλά εδώ είναι λίγο πιο έντονο το άνθρωπο πρωτοκαλιού, νομίζω, και τα μούρα. Είναι θεϊκά και τα δύο. Ε, δείτε το ποιο θα δουλέψει καλύτερα σε εσά, αλλά παρακαλώ πολύ κάντε με μια χάρη όταν θα το δοκιμάσετε. Μην το δοκιμάσετε σε χαρτί. Δοκιμάστε το κατευθείαν στο δέρμα και πριν το κρίνετε, περιμένετε 10 λεπτάκια. Ένα άρωμα που λατρεύω πραγματικά, κυρίως γιατί είναι πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο άρωμα. Ε, δεν έχω μυρίσει κάτι ομοιό του. Gris BTK. Έχω κάνει ένα, άρωμα, ένα βίντεο μόνο για αυτό το άρωμα, θα σας το βάλω εδώ. Είναι unisex άρωμα. Είναι μαύρο τσάι, το οποίο είναι γλυκό. Είναι γλυκό γιατί έχει μέσα σπορό τόγκα. Είναι ελαφρώς πάισι με το κάρδαμο και το κάρδαμο δίνει άλλο επίπεδο στα, στα αρώματα. Το λατρεύω, είναι από τις αγαπημένες μου νότες ένα άρωμα και έχει και σίκο. Ελαφρώς ξυλώδες από το βετιβέρ και το, το σανταλόξυλο, αλλά εδώ το σανταλόξυλο είναι κρεμώδες και μαζί με το τσάι και το σίκο είναι τόσο τόσο φίνο κομψό και έχει και ήριδα που... Αφού άρχισε να στεγνώνει γίνεται πουδρένιο. Τόσο ιδιαίτερο, τόσο κομψό άρωμα, σε καμία περίπτωση δεν θα το πρότεινα για τη φλή αγορά. Ε, η, η εταιρεία BTK είναι καινούργια εταιρεία νης αρωμάτων, αλλά έχει πολλά πολύ ωραία discovery Kit που μπορείτε να δοκιμάσετε ε, να αγοράσετε από τους ίδιους. Δεν ξέρω κάποιο κατάστημα στην Ελλάδα που να τα πουλάει ε, σίγουρα θα το βρείτε όμως στην επίσημη στο σελίδα, σίγουρα κάνει ε, αποστολές σε όλη την Ευρώπη. Ε, το αγαπώ, το αγαπώ, το λατρεύω. Απλά σκεφτείτε ωραίο κρεμμόδες τσάι, μαύρο τσάι, το οποίο το μυρίζουμε, είναι εκεί και όσο στεγνώνει το νιώθω ακόμα περισσότερο, όσο γίνεται πιο πουδρένιο βγαίνει πιο μπροστά το το μαύρο τσάι μαζί με το σίκο. Είναι πολύ πολύ ελαφρός ξυλόδες και το κάρδαμο μου πραγματικά θεωρώ ότι πάει, δίνει... Κύρος δίνει το κάτι διαφορετικό στα αρώματα, από τα πιο αγαπημένα μου αρώματα ever, από τα πιο αγαπημένα μου πουδρέα αρώματα, και πραγματικά είναι ένα από τα αρώματα τα οποία με κάνω να σκέφτομαι να αρχίσω να παίρνω κάποια backup μπουκάλια, γιατί ακόμα δεν έχω. Ε, σίγουρα αξίζει τη δοκιμή. Είναι από τα καλύτερα αρώματα των τελευταίων χρόνων που έχω δοκιμάσει. Gris Charnel BTK. Πολύ πολύ αγαπημένο, unisex άρωμα, Ροζέ νούμερο 5, τόσο ωραίο ιδιαίτερο, ε, spicy γαρίφαλο με φλωράλ νότες, έχει βανίλια, μόσχο και χρυμπάρι, κρίνω της κοιλάδας, πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Ε, όλα αυτά όσα σας είπα είναι πουδρένια. Δεν ξέρω πώς, αλλά καταλήγουν να, να, είναι πουδρένια, ειδικά στο δέρμα και ειδικά αφού στεγνώσει. Είναι ένα άρωμα μπίστη, είναι ένα άρωμα που θα είναι εκεί για ώρες, ε, για το δέρμα στα ρούχα δεν το συζητώ, αλλά ακόμα και στο δέρμα μιλάμε για 12 ώρες σίγουρα. Είναι ένα άρωμα που δεν θέλει πολλούς ψεκασμούς, θα σας μυρίζουν από μακριά. Ε, μαγνήτης κοπλιμέτων, τραβάει τα βλέμματα Πίστευτα αισθησιακό άρωμα, αισθησιακό, τέλεια unisex, όχι απλά unisex, τέλεια unisex και σε άντρα και σε γυναίκα φορεμένο είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Ε, έχει ξεχωρίσει, πραγματικά το, το βλέπω να το λατρεύουν και άντρες και γυναίκες και είναι spicy, γαρίφαλο με και χρυμπάρι και όλο αυτό που δρένιο. Έχω πει τόσα πολλά και αυτό το άρωμα και χαίρομαι, χαίρομαι γιατί ενώ δεν το θεωρώ ασφαλές για τη φίλη αγορά, ε, πολλές το αγοράσατε τυφλά και μόνο θετικά σχόλια είχατε να μου πείτε όλες και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ επί την ευκαιρία για όλα αυτά τα όμορφα μηνύματα που μου στέλνετε. Αρώματα πούδρας και πώς να λείπει φυσικά το Angel Dust από Φραντζέσκα Μπιάνκι. Ε, το μικρό τερατάκι, <laughs> εγώ έτσι το λέω, τερατάκι γιατί είναι τέρας σε διάρκεια, τέρας σε ένταση και μη σα ξεγελάει καθόλου αυτό το πολύ μικρό μπουκαλάκι. Είναι εξτρέντε παχφό, έχει πάρα πολύ, πολύ μεγάλη υψηλή περιεκτικότητα σε αρωματικά 25%. Αλλά θέλει προσοχή. Δεν είναι για νεαρέ ηλικίε. Είναι για πιο όρημε ηλικίε. Είναι για κυρίε. Είναι ένα άρωμα εμ, βαρύ. Είναι βαριά. vintage πούδρα, θα πρέπει όχι απλά να σα αρέσει η να σα αρέσει να, να εκτιμάτε το vintage για να μπορέσετε να εκτιμήσετε αυτήν εδώ την πούδρα. Είναι λίγο σπάισι με το μαύρο πιπέρι. Ε, έχει και τριαντάφυλλο μέσα έτσι από πίσω. Έχει μιμόζα, είναι έτσι μπαλσάμι και βανίλια, σανδαλόξυλο. Είναι δυνατό, είναι βαρύ, είναι βαριά χειμερινή πούδρα. Δεν θα μπορούσα να το φορέσω σε καμία περίπτωση αν καλοκαίρι το συγκεκριμένο. Αλλά ειδικά για χειμώνα, και με δύο spray είστε ok, είναι τόσο τόσο δυνατό δηλαδή μην πείτε αν είναι μικρό 30ml θα τελειώσει γρήγορα ε, δύο spray και θα σας μυρίζουν από μακριά και θα το μυρίσετε και αυτό 12 ώρες πλάς σίγουρα τόσο τόσο, τόσο δυνατό ε, από τις πιο ωραίες όμως πούδρες που έχω μυρίσει και πούδρα, πούδρα, πούδρα πούδρα. υπάρχει το, το τριαντάφυλλο στο background αλλά κατά βάση είναι ωραία vintage πούδρα από μια άλλη εποχή ένα άρωμα πολύ πολύ ιδιαίτερο. Ε, γιατί το λέω αυτό. Διάβαζα στην αρχή που το κοιτούσα και το ήθελα να το δοκιμάσω, ε, ότι λέγαν όλοι πουδρένιο, πουδρένιο, πουδρένιο. Το πήρα σε δείγμα, σας μίλησα πρόσφατα γι' αυτό. Αναφέρομαι στο Parisian Mask από Matière Premier. Λοιπόν, το είχα σε δείγμα, το φόρεσα. Δεν μου έβγαζε αυτό το, το πουδρένιο. πόσο να φορέσει και από ένα δείγμα. Και Τώρα πια που το έχω σε μπουκάλι και το έχω φορέσει, τώρα κατάλαβα αυτό που λένε όλοι. Είναι κρεμόδης, γαλακτόδης ε, κέδρος με, με μόσχο και κεχριμπάρι. Είναι τόσο ιδιαίτερο, unisex άρωμα, είναι τρελή η διάρκεια του η ένταση του, είναι τρελή, τρελή, δηλαδή έχει τύχει να το φορέσω απόγευμα, 6-7 η ώρα, ξέρω εγώ, ε, στο σπίτι, γιατί το αγαπώ. Δεν είναι απαραίτητο να βγω να, να φορέσω ένα άρωμα. Το έχω ξαναπεί. Και το μύριζα μέχρι την άλλη μέρα στι 10 το πρωί. Μιλάμε για τέτοια διάρκεια. Δεν λέω ότι είχε ένταση, αλλά εγώ το ένιωθα, το μύριζα. Δεν χρειάζεται να μυρίσω και που Το μύριζα τόσο, τόσο δυνατό άρωμα. Και ξέρετε πώ το λατρεύω αυτό στα αρώματα. Ε, είναι από τα αρώματα όμω που σα έλεγα αυτό που σα είπα και στην αρχή. Δεν απαραίτητο να δούμε ήριδα ή να δούμε κάτι. Ακόμα και το και χρυμπάρι πολλέ φορέ καταλήγει η και συνδυασμό. Εδώ πέρα με το μόσχο, ίσω αυτό που το κάνει η στο, στο στέγνωμά του. Είναι τόσο ωραίο άρωμα, τόσο ιδιαίτερο. Το μύρισα, το αγάπησα, το φόρεσα, το ερωτεύτηκα. Απλά και γρήγορα και λιτά και απέριτα. Θεωρώ ότι δεν είναι safe για τη φλιαγορά. Εκτό και αν σα τρελαίνεστε για, για, τον μόσχο, για, για, για χρυμπάρι, έτσι, για, για ξυλόδε, για, το, για τον κέντρο. Και είναι ότι ε, βγάζει μια μυρωδιά σίκου. Όλοι μυρίζουμε σίκο. Δεν δεν ξέρω πώ γίνεται. Δεν υπάρχει καθόλου στις νότε. Αλλά βγαίνει αυτή η, η μυρωδιά. Έχω ξαναπεί, θυμίζει το φιλόσικο, αλλά για μένα είναι πολύ πολύ καλύτερο από το φιλόσικο, διότι έχει και, και πολύ καλύτερη διάρκεια από το φιλόσικος στο φιλόσικος, το αγαπώ πολύ, αλλά δεν διαρκεί πολύ, 4-5 ώρε. αυτό έχει τρελή διάρκεια, τρελή διάρκεια και ένταση, είναι μαγνήτης, μαγνήτης κοπλιμέντων, Δε, δεν μπορείτε να, να διανοηθείτε πόσο, πόσο πολύ τραβάει τα βλέμματα, το, το αγαπώ, το λατρεύω, είναι το αγαπημένο μου ματιέχ πχεμιέχ, ε, έχω πει και άλλα δύο που θέλω να πάρω κάποια στιγμή, βασικά ένα περισσότερο, το νεγολιο γονζέ, πάρα πάρα πολύ ωραία εταιρεία, ένα niche brand, είναι καινούριο μπραντ, ωστόσο το αγαπάει πολλοί πολύς κόσμος και όχι τυχαία το έχω ξαναπεί και αυτό είναι ένα από τα best seller και πραγματικά τώρα που το, το πήρα και το φόρεσα, ναι, καταλαβαίνω αυτό το, το ωραίο, το, το γκρεμόδι, το, το το, το κέντρο με το μόσο και το κεχλιμπάρι που ναι, στο δέρμα, στο στέγνωμα βγάζει αυτό το, το ωραίο, το, το πουδρένιο, το καθαρό το καθαρό, με τον, με τον μόσχο, το, το πουδρένιο. Πολύ πολύ ιδιαίτερο άρωμα, πραγματικά τι προσπαθώ. Ελπίζω να, να μπορέσω λίγο να σας, να σας βοηθήσω να, να καταλάβετε πώς ε, μυρίζει. Είναι τόσο ιδιαίτερο και ξεχωριστό που θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο να το, να το περιγράψεις. Ένα άρωμα που θα σας ταξιδέψει σε έναν μαγικό κόσμο. Και όταν λέω μαγικό κόσμο εννοώ την αλήκηση στη χώρα των θαυμάτων. Lost Alice Musk Milano. Είναι ένα άρωμα... Το λάτρεψα από την αρχή, από την πρώτη στιγμή. Θα σας πω πώς μυρίζει γενικότερα. Κάποια αρώματα δεν θέλω να στέκομαι σε νότες. Το συγκεκριμένο φανταστείτε ότι είστε ε, μαζί με την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και είναι η ώρα για το τσάι. Και κάθεστε, έχετε μπροστά σας ένα ωραίο μαύρο τσάι, μεγάλα, γλυκό λίγο spicy με μαύρο πιπέρι και έχετε δίπλα σας ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό κέικ καρότου. Πώς μυρίζει το Μάσκ Μιλάνο? Το Lost Alice, συγγνώμη, από Μάσκ Μιλάνο. Σκεφτείτε ότι πιάνετε το το κέικ καρότου, το βουτάτε στο τσάι και πάτε να το φάτε. Η μυρωδιά που θα πάρετε εκείνη τη στιγμή από το ωραίο, το γλυκό, το κέικ καρότου μαζί με το μαύρο τσάι και το χάλα αυτό είναι το Lost Alice. Ε, νιώθουμε και στο στέγνωμα το σανδαλόξυλο που υπάρχει στη βάση, αλλά είναι τόσο γλυκό, γκουγμό μαζί με το γάλα και το καρότο. Θεϊκό, θεϊκό. Ξέρω ότι έχω πολλέ φορέ αυτή τη λέξη σήμερα, αλλά λατρεύω κι εγώ τι σπουδέ και λατρεύω τα, τα αρώματα τα ιδιαίτερα. Τα αρώματα τα ξεχωριστά. Είναι unisex, απόλυτα unisex άρωμα. Η συσκευασία είναι των 30 ml. Δεν χορταίνω να το μυρίζω. Θα το ήθελα να έχει καλύτερη ένταση προβολή, γιατί είναι ένα αρώμα το οποίο στέκεται κοντά στο δέρμα, με την διάρκεια είμαι ok, ε, αλλά είναι τόσο μαγικό, που ενώ ξέρετε ότι εγώ δεν με για αρώματα που είναι κοντά στο δέρμα, δεν γινόταν να μην το πάρω. Δεν γινόταν, δηλαδή είναι απίστευτο, ιδιαίτερο. Ε, σκεφτείτε όλο αυτό που σας είπα. Το γλυκό, το μαύρο τσάι, με το, με το, το γλυκό καρότο, και το γάλα και το σανδαλόξυλο, όλο αυτό στο δέρμα είναι πουδρένιο. Είναι γκουγμό σανδαλόξυλο με καρότο και γάλα και τσάι, πουδρένιο. Δεν γίνεται, δεν, δεν ξέρω πώς το κάνανε, πώς το καταφέραν αυτό. Είναι από τις πιο γκουγμά ε, πουδρες, από τις πιο γκουγμά με, με κρεμμόδες, ε, έτσι ωραίο γλυκό σανδαλόξυλο, πουδρες. Εκεί έξω είναι ιδιαίτερο, είναι ξεχωριστό. Ε, Πάρα, πάρα πολύ όμορφο άρωμα. Πραγματικά, ελπίζω με, με αυτή την περιγραφή να καταλάβετε πώς μυρίζει. Ε, δεν το θεωρώ ότι δεν είναι safe και τυφλή αγορά. Πραγματικά, δηλαδή, αν ε, σας αρέσουν τα κουγμό, τα οι γλυκές πούδρες, σκεφτείτε έτσι ένα ωραίο γλυκό τσάι, που σας είπαμε, το κέικ καρότου, δεν νομίζω να πάει κάτι στραβά. Και δεν υπάρχει κάτι μέσα το οποίο πιστεύω θα, θα ενοχλήσει κάποιον. Απόλυτα unisex άρωμα και ήδη έχω χρησιμοποιήσει, το έχω φορέσει αρκετές φορές και νομίζω υπάρχουν και σε 100 ml αυτά τα μπουκάλια γιατί ελπίζω να υπάρχουν γιατί σίγουρα σίγουρα θα το χρειαστώ. Ποιο είναι το καλύτερο άρωμα που δράσε και έξω κατά τη δική μου άποψη. Λοιπόν, είναι ένα άρωμα ε, καινούριο το 2020. Είναι ένα άρωμα ε, διαμάντι είναι από, τις, από την Νίσανε, από τις πιο αγαπημένες μου εταιρίες νης εκεί έξω. Και δημιουργία της Σεσίλ Ζαγωκιάν. Είναι η δημιουργός της άλλης μεγάλης μου λατρείας, του Άννη. Ε, το κοίταζα καιρό το, το, συγκεκριμένο. Αναφέρομαι στο Νάνση, από Νίσανε. Το κοίταζα καιρό ε, δεν ξέρω, δεν το είχα παρατηρήσει στις αρχές ότι ήταν τη ε, δημιουργία της Σεσίλη Ζαγκοκιά. Όταν το είδα, ε, λέω, δεν γίνεται πρέπει το δοκιμάσω αμέσως. Ψέκασα, το μύρισα, λέω, απλά θα το παραγγείλω. Δεν, δε, δεν κοινόταν να, να μην ε, το έχω. Είναι εκπληκτικό, είναι θεϊκό. Ε, μου φαίνεται ότι έχω πάρα πολύ διογούστο με την σεσίλια σε γιατί ό,τι έχει δημιουργήσει είναι αυτό που θα ονειρευόμουν έχει δημιουργήσει το Άνι που είναι η βανίλια που ονειρευόμουν πάντα και δεν έβρισκα πουθενά μέχρι που βρήκα το Άνι. Έχει δημιουργήσει την πούδρα που ονειρευόμουν. Ε, ναι, υπάρχουν πολλές πούδρες που σας είπα ότι αγαπώ, αλλά το συγκεκριμένο γιατί το λατρεύω. Είναι, είναι πούδρα με την μοντέρνα εκδοχή του vintage. Δεν μπορώ όταν ακούω κάποιοι να λένε ότι είναι εντελώ vintage. Δεν είναι εντελώ vintage το Nancy. Είναι πούδρα. Με δύο λόγια μυρίζει ε, γλυκό πουδρένιο ροδόνερο. Και γιατί μου θυμίζει ροδόνερο. Δεν έχει μέσα ροδόνερο. Έχει τριαντάφυλλο και νερό φρούτων. Ίσως γι' αυτό μου μυρίζει αυτό, αυτό πουδρένιο ροδόνερο. Λοιπόν, θα σα πω πω μυρίζει το, το νάνσι. Ε, μικρή στην Ελλάδα υπήρχαν κάτι σακουλάκια με μικρά με ζαχαρωτά που ήταν ροζ και πράσινα. Ε, και είχαν απ' έξω ζάχαρη. Τα ροζ θυμάμαι ήταν τριαντάφυλλου ζαχαρωτά με, με, με ζάχαρη απ' έξω. Αν βρω φωτογραφία θα σας τη βάλω εδώ. Θυμάμαι ότι πάντα πριν τα φάω αυτά άνοιγα το σακουλάκι και το μύριζα. Μύριζαν πουδρένια τριαντάφυλλα. Αυτό μυρίζει το, το νάνσι. Πουδρένια τριαντάφυλλα. Είναι τόσο ωραίο. Έχει νότες πούδρας. Εμ, έχει και μόσχο, πατσούλι, φλωράλ. Είναι και ελαφρώς ξυλώδες. Εμ, προσπαθώ να σας περιγράψω όσο πιο απλά μπορώ. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα άρωμα το οποίο είναι πολύ... Δεν χορταίνω να το μυρίζω. Είναι πολύ, πολύ πλοκό. Unisex άρωμα. Ε, θεωρώ ότι είναι λίγο προ τη γυναικεία πλευρά. Φυσικά αυτή είναι η δική μου άποψη. Και φυσικά έχω δει πολλού άντρε που το λατρεύουν και το φοράνε. Ε, Επίση είναι extra départ. Είναι νησανέ. Σα έχω πει και από το Άνι ότι είναι τέρατα. Μπιστ μπιστ. Σε διάρκεια, σε ένταση. Τα πάντα. Δεν θέλει πολλού ψεκασμού. Ε, είναι ενώ. Δεν είναι απλό. Είναι πολύπλοκο. Δηλαδή, θεωρώ ότι το μυρίζω και κάθε φορά νιώθω ότι υπάρχει και κάτι άλλο εκεί που δεν μπορώ να το καταλάβω. Ε, είναι ένα όρομα που θεωρώ ότι είναι λίγο βαρύ. Είναι για χειμώνα. Είναι... Ενώ είναι η μοντέρνα εκδοχή του Vintage, είναι ένα όρομα το οποίο δεν το βλέπω μόνο σε, σε μεγαλύτερη Είναι ένα όρομα το οποίο το βλέπω ότι θα μπορούσε να το φορέσει πάρα πολύ ωραία και μια κοπέλα. Είναι γλυκό το σόσο, Μου θυμίζει ζαχαρωμένο τριαντάφυλλο, αλλά ζαχαρωμένο ροδόνερο. Δεν ξέρω, δεν μυρίζει τριαντάφυλλο τριαντάφυλλο ακριβώς. Υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τριαντάφυλλου και ροδόνερου. Ε, γι' αυτό τίνω προς το ροδόνερο. Τουλάχιστον αυτό μυρίζει σε μένα. Μπορεί κάποιο. Να μην έχει την ίδια άποψη, αλλά πραγματικά μου μυρίζει ζαχαρωμένο, γλυκό, ροδόνερο και όλο αυτό ελαφρώς ξυλόδε και πουδρένιο. Είναι... Αυτή η γυναίκα δημιουργεί πραγματικά διαμάντια. Διαμάντια. Θα αρχίσω να κυνηγάω όλα τα αρώματα της Εσύ Ζαρδοκιάν, από ό,τι φαίνεται. Το έχω λατρέψει το Νάνσι. Ε, δεν είναι safe για τη φλή αγορά. Δεν ξέρω γιατί ε, πολλοί κόσμος το βρίσκει αρκετά vintage. Το να μου πει κάποιο ότι είναι vintage το, 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 Chanel, το, νούμερο 5, θα το καταλάβω. Να μου πει ότι είναι το Salimar, το Depachfan, θα το καταλάβω. Να μου πει, ότι είναι το Angel Dust. Full vintage. Ναι, πρέπει να σ' αρέσει το vintage. Αλλά εδώ είναι το, το vintage δημιουργεί πλεγμένο μοντέρνα. Ε, βγάζει κάτι το, το μοντέρνο, είναι γλυκό. Είναι... Πρέπει να σ' αρέσει το τριαντάφυλλο. Δεν γίνεται να, να μην σα αρέσει το τριαντάφυλλο και να σα αρέσει το συγκεκριμένο. Και είναι αυτό που σα λέω. Μυρίζει σαν αυτά τα ζαχαρωτά που ήταν με, με, με τριαντάφυλλο και πουδρένια. Το αγαπώ, το λατρεύω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πιστεύω. Πραγματικά ελπίζω μόλις, μόλις με τι περιγραφέ να σα βοηθάω, να σα δίνω μια, μια γνώμη. Γιατί ξέρω ότι και αυτά είναι αρώματα τα δεν μπορείτε να βρείτε παντού να τα δοκιμάσετε. Πρέπει να παραγγείλετε δείγματα πρώτα. Σα είπα, δεν είναι ασφαλέ ε, για τυφλή αγορά. Ε, ωστόσο πρέπει να πάρετε ένα δείγμα. Δεν γίνεται να είστε λάτρης της πούδρας και του τριαντάφυλλου και να λείπει το νάνσι από τη συλλογή σας. Για μένα, για εμένα, είναι το δεύτερο καλύτερο από Νισανέ και έχω αρχίσει και το λατρεύω όλο και περισσότερο στο φοράω και νομίζω ότι θα το βάλω στην ίδια θέση με το Άνι. Τόσο πολύ το έχω αγαπήσει και ναι, για εμένα αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη πούδρα που υπάρχει στην αγορά. Νάνση Νισανέ. Αγαπημένε μου και αγαπημένοι μου, αυτά ήταν οι δικέ μου προτάσει. Αυτέ δικέ μου προτάσει για τα πολύ πολύ αγαπημένα αρώματα πούδρας. Ε, νομίζω οι περισσότεροι και οι περισσότερε λατρεύουμε τα, τα αρώματα πούδρα. Είναι σίκε, κομψά, είναι σταθερή αξία. Ε, ωστόσο, σίγουρα δεν γίνεται να τα έχω δοκιμάσει όλα, οπότε θα χαρώ πάρα 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 πολύ να μου προτείνετε και εσείς δικά σας αγαπημένα αρώματα, να μου πείτε ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα αρώματα πούδρας και να μιλήσουμε κάτω στα σχόλια. Ξέρετε ότι χαίρομαι πάρα πάρα πολύ να επικοινωνούμε πάντα παντά στα μηνύματά σας και εδώ και στο instagram. Μπορείτε να με βρείτε σε αυτόν εδώ το λογαριασμό. Ε, είδαμε και designer, είδαμε και νης, είδαμε και γυναικεία, είδαμε και unisex και βανίλια και φλωράλ πουδρένια και μεσίκο. Ε, ό,τι ότι υπήρχε που, που να είναι πουδρένιο. Νομίζω το, το συμπεριέλαβα. Ξέρω ότι είναι ένα αρώμα που μου ζητάτε καιρό και το περιμένετε καιρό και αγαπάτε πολύ τις πούδρες όπως και εγώ και γι' αυτό καθυστέρησα λίγο γιατί ήθελα να, να αγοράσω ένα-δύο αρώματα που είχα δοκιμάσει και είχα καιρό, έτσι είχα βάλει καιρό στο μάτι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ για ένα like, μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει είναι σημαντικό. Είναι ο μόνος τρόπος να μας δείξετε την αγάπη σας και ότι στηρίζετε το κανάλι. Θέλω να σα ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλα τα ωραία μήνυματα που μου στέλνετε, για την αγάπη σα, για τη στήριξή σα στο κανάλι που μιλάμε και για όλη την υποστήριξη και στο, Instagram. Θέλω να σα ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Όπω σα είπα, θα χαρώ πάρα, πάρα πολύ για τα δικά σα σχόλια, για τι δικέ σα προτάσει. Απλά να μου πείτε ποια είναι η δική σα αγαπημένη πούδρα. Λατρεύω και εγώ τι πούδρε και πάντα, πάντα ήταν μεγάλο κομμάτι στη συλλογή μου. Ε, να σας πω να μην ξεχνάτε να φοράτε, να χαίρεστε, να καμαρώνετε καθημερινά τα αρώματα σας, μην τα αφήνετε στα, στα ντουλάπια, πραγματικά στην αγωγή μου όταν βλέπω γεμάτα αρώματα στα ντουλάπια, να τα φοράτε, να τα χαίρεστε, να τα καμαρώνετε, τα αρώματα φτιάχνουν την ε, διάθεσή μας, ε, τα αρώματα ε, μας ε, δημιουργούν αναμνήσεις, μας ταξιδεύουν και μέχρι το επόμενο βίντεο την επόμενη Κυριακή να είστε όλοι πολύ πολύ καλά.